Και στου 15, κύριε Αποστόλου. Εγώ προσωπικά θα ευχόμουν να γίνουν εκλογές όσο γίνεται γρηγορότερα. Αλλά... Ναι, αλλά δεν το εύχεται ο πρόεδρός σας. Πάτε για αρχηγός μάλλον. Πάρα πολύ σωστά ο πρόεδρος αναφέρθηκε αρχές του χρόνου για τον απλούστατο λόγο ότι είναι η περίοδος που αναγκαστικά θα προχωρήσει η Βουλή στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα να μην εκλέξει πρόεδρο η Βουλή, δηλαδή να μην συγκεντρώσει τους 180. Εμένα, κύριε Αποστόλου, μου κάνει εντύπωση μεγάλη, με ακούτε? Ναι. Που προεξοφλεί ότι δεν θα γίνει τίποτα μέχρι τότε. Σας είπα ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, σωστά λέει ο πρόεδρος, γιατί είναι γαμπτωμένη πάνω και παρά τις διαμαρτυρίες, παρά τα αποτελέσματα που υπήρξαν ιδιαίτερα σε ευρωεκλογές, όπου εκεί ξεκάθαρα ο ελληνικός λαός εκφράστηκε και μάλιστα η πρόκληση ήταν και του ίδιου του Σαμαρά προς τον ελληνικό λαό, όταν ο ίδιος αποδέχθηκε ότι η αναμέτρηση σε ευρωεκλογές είναι κατεξοχήν πολιτική και ουσιαστικά και αυτός μιλούσε για λίγο ψήφισμα. Αλλά το ξέχασε μετά την επομένη. Άρα λοιπόν, επειδή δεν λένε με τίποτα να το κουνήσουν από αυτό που υπηρετούν, πολύ σωστά ο πρόεδρος περιέγραψε και αναφέρθηκε. Άρα το αργότερο που δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν. Άρα το αργότερο λέτε, αρχές λοιπόν 15 πάμε για εκλογές. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην αγροτική εκδήλωση που θα γίνει, Γιώργο, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη πολιτική ερώτηση. Τώρα θα ερώταγα πολλά πράγματα τον κύριο Αποστόλου, αλλά εμένα με ενοχλεί αφάνταστα το ότι προεξοφλείται. Προεξοφλείτε ότι οι εκλογές θα γίνουν εκείνο το χρονικό διάστημα. Σίγουρο. Δεν άφησε να εννοηθεί πουθενά. Δεν άφησε να εννοηθεί πουθενά. Και αυτό είναι μήνυμα. Και αυτό είναι είδηση. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάρτι. Γιατί δεν άφησε να εννοηθεί ότι αν έχουμε, ας πούμε, οποιασδήποτε πολιτικές εξελίξεις θα γίνουν και νωρίτερα. Πάρα πολύ απλά. Έχει διασφαλίσει ουσιαστικά αυτό που ως πρωτοβουλία ξεκάθαρε είχαμε πει, ότι θα συγκεντρωθούν πάνω από 121 βουλευτές που θα πούν όχι στην εκλογή Προέδρου από την παρούσα Βουλή. Αυτό είναι. Λοιπόν, εκδήλωση αύριο στο Συνεδριακό Κέντρο Ακρίδα στη Σπερχιάδα για τους κτηνοτρόφους, κύριε Αποστόλου. Για αγρότες και ιδιαίτερα για την κτηνοτροφία, δεδομένου ότι η κτηνοτροφία με τις εξωτικές αποζημιώσεις με τον σκοτόπους έχει υποστεί ένα μεγάλο πλήγμα, όπως βεβαίως γενικότερα ο αγροτικός χώρος, θα πάμε στη δυτική φθιότητα, κάνουμε μια προσπάθεια σε όλη την Ελλάδα στα πλαίσια έτσι ανάδειξης του προγράμματός μας, ιδιαίτερα στον αγροτικό χώρο να καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις. Θα είναι μια ουσιαστική συζήτηση και θα δείξουμε ταυτόχρονα ότι εμείς πάμε κοντά στο λαό και κουβεντιάζουμε, συζητάμε και δεν απευθυνόμαστε μόνο από τα βήματα, τα διάφορα, τις διάφορες συναντήσεις και δεν πλησιάζουν καθόλου τον ελληνικό λαό. Αυτό έχουμε στόχο και αυτό θα το υπηρετήσουμε μέχρι εσαΐ, θα έλεγα, γιατί απλούστατα ο χώρος ο δικός μας είναι ένας χώρος διαλόγου και κοινής δράσης με τους πολίτες και αυτό πρέπει να το έχουμε ως σημαία μας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αποστόλου. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, Γιώργο, στο αγροτικό δελτίο και όχι μόνο με το Βάιο Γκανή. Να δούμε δύο θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, τις συναντήσεις που είχε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Φθιώτιδας με.